Η αποκάλυψη του κυκλώματο που προμήθευε την Πάτρα και την Αχαία με κοκαίνη συνεχίζει να προκαλεί σάλο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Καθώ ανάμεσα στου εμπλεκόμενου είναι και γνωστοί πατρινοί επιχειρηματίε, οι οποίοι όμω, σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, πρόκειται για πρόσωπα υπεράνω υποψία. Επιχειρηματίε του καφέ, εστίαση, διασκέδαση, στον χώρο του αυτοκινήτου και εμπορικών καταστημάτων. Οι οποίοι ωστόσο, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, προμηθεύονταν τα ναρκωτικά μόνο για προσωπική χρήση. Μετά τη σύλληψη των τεσσάρων μελών τη πύρα, ανάμεσά του και τον 59χρονο εγκέφαλο τη εγκληματική οργάνωση, ακολούθησε αστυνομική έρευνα στα σπίτια του, όπου βρέθηκε η ατζέντα με το πελατολόγιο και η οποία καίει του 50 πατρινού, αρκετοί εξ αυτών γνωστοί κυρίω από την επαγγελματική του δραστηριότητα και οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Στην ατζέντα, σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ, υπήρχαν σημειώσει με τα ονοματεπώνυμα και τι ποσότητε που προμηθεύονταν από το κύκλωμα. Και οι αποκαλύψει δεν σταματούν εδώ, αφού σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, στο κύκλωμα εμπλέκεται και γιατρό χρήστη, ο οποίο φέρεται να έδινε πλαστέ βεβαιώσει μετακίνηση για ιατρικού λόγου στα μέλη τη οργάνωση, ώστε να μεταβαίνουν στην Αθήνα για να προμηθευτούν τι ναρκωτικέ ουσίε. Σαν αντάλλαγμα, ο γιατρό ελάμβανε μικροποσότητες κοκαίνη για προσωπική του χρήση. Το τελευταίο δρομολόγιο τη πύρα έγινε από χθε το μεσημέρι, όταν αστυνομικοί τη δίωξη ναρκωτικών έστεισαν ευρύ αστυνομική επιχείρηση στο ύψο του Λαμπυρίου, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, και σταμάτησαν το αυτοκίνητο τη πύρα, το οποίο επέστρεφε από την Αθήνα, φορτωμένο με 1156 γραμμάρια κοκαίνη, τα οποία ήσαν επιμελώ κρυμμένα πίσω από την συσκευή αναπαραγωγή ήχου του οχήματο. Ωστόσο, οι άνδρε τη δίωξη ναρκωτικών τα εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό. Λίγη ώρα αργότερα, μετά από συντονισμένε επιχειρήσει, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και τα άλλα τρία μέλη του κυκλώματο. Ο 59χρονο εγκέφαλο εντοπίστηκε σε κατάστημα που διατηρεί στη Γούναρη και οι άλλοι δύο σε καφέ το 36 χρονου Παράλληλα, αναφέρουμε πω δύο από του τέσσερι συλληφθέντε είναι σεσμασμένοι, αφού σύμφωνα με την αστυνομία έχουν αποσχολήσει ξανά τι αρχέ για παρόμοια δικήματα. Πρόκειται για τον 59χρονο αρχηγό τη οργάνωση, επιχειρηματία στον χώρο εμπορία αυτοκινήτων και 36χρονο ή ιδιοκτήτη καφετέρια. Σε βάρο των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουρηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα τη σύσταση και συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση, τη διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών και χθε οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα πλημμυλιοδικών πατρών. Οι ίδιοι πάντω φαίνεται να αρνούνται τη συμμετοχή του και τι κατηγορίε που του αποδίδονται. Παράλληλα, δικογραφία για αγορά και χρήση ναρκωτικών έχει σχηματιστεί και για τους 50 εμπλεκόμενους πατρινούς.